Αρχιερείς, Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου, κύριε κύριε Μακάριε, και πάρτι Αρχιθέντα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο, Μητροπολίτα Παροναξίας, κύριε κύριε Καλλινικέ, εντιμότατοι άρχοντες της πόλης μας και του τόπου, θα με επιτρέψετε να είμαι γενικός στις προσφωνήσεις, γιατί θα αδικήσω κανένα και δεν θέλω να στεναχωρήσω κανένα. Έτσι λοιπόν, εκτιμότατοι άρχοντες της πόλης και του τόπου μας, εν ενεργεία και υποψήφοι, ενδοξότατοι στρατηγοί των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής, άρχοντες και εκπρόσωποι όλων των αγώνων της πόλης μας και φιλόχρηστε και φυλάκιε περιούσιε λαέ των Πρεβενών. Χριστός Ανέστη. Σήμερα η πόλη των Πρεβενών ζει τρεις μεγάλες ευλογίες. Η πρώτη ευλογία έρχεται από τον ουρανό, ενώ γύρω-γύρω γίνεται κατακλυσμός από ό,τι μαθαίνω, κουζάνι και περίπορα. Εμείς δόξα τον Θεό, απλά ο Θεός μας έστειλε μια ψυχά, μια δροσιά. Επιμικίναμε επειδή μαζέψαμε λίγο τη λιτανία, αλλά για τον φόβο της βροχής και δεν κάνουμε και την αρτοκλασία έξω, αλλά δεν νομίζω αυτό να μειώνει όλη αυτή την ωραία πανηγυρική ατμόσφαιρα. Η πρώτη λοιπόν ευλογία είναι αυτή, ότι ο Θεός μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να και πάλι να εκφράσουμε την τιμή και την ευλάβειά μας στον Άγιο και με αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερη ευλογία, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αν το έχετε καταλάβει, έχουμε κοντά μας και τον Άγιο Αρχίδιο. Από σήμερα ο Άγιος είναι δικός μας. Μετά από πόσα χρόνια η πόλη των Πρεβενών απέκτησε ένα τεμάχιο από το λείψανο του Αγίου Αρχιερείου. Μεγάλη ευλογία. Ο πολιούχος μας, ο προστάτης μας, είναι και σωματικά πλέον μαζί μας. Και η τρίτη ευλογία είναι η αγαπητική παρουσία των σεβασμίων σεβασμιωτάτων αρχιερέων. Του Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου κυρίου Μακαρίου και του Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου κυρίου Καλλινίου. Ο μεν ένας από την ελληνικότατη Μακεδονία, ο δε άλλος από το θεοπιτορικό νησί της Πάρου, από την Παναγία την Εκατατοπιλιανή, ο οποίος ήταν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό καθυστέρησε και έρχεται λίγο καθυστερημένα, αλλά ο σωστός είναι μαζί μας. Είναι για μας ευλογία πρώτα, τιμή και χαρά η παρουσία, η αγαπητική τους παρουσία, γιατί παρόλο το φόρτο των εργασιών τους, παρόλο τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις, ταξίδευσαν λοιπόν για να είναι σήμερα μαζί μας οι πανηγυριστές στην τιμή του πολιούχου μας και να μοιραστούμε μαζί αυτή τη μεγάλη χαρά. Και προσφέροντάς μας ακριβώς αυτή την αγαπητική τους παρουσία. Και όπως λέει ο σοφός λαός, η αγάπη και η χαρά όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται. Έτσι σήμερα ζούμε αυτή την ευλογία της αγαπητικής τους, το λέω και πάλι, παρουσίας και συμμετοχής και ευγνωμονούμε τον Θεό γιατί τους έχουμε κοντά μας. Έτσι παρακαλούμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου και χωροστατήσαντα στον εόρπιο και πανηγυρικό Εσπερινό να απευθύνει λόγους αγάπης, παρηγοριάς, ελπίδας, πνευματικής έτσι οριμότητος που πολύ διαθέτει ώστε να μας βοηθήσει και μας να γίνουμε καλύτεροι. Αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
δεσπότη σα. Μένετε λίγο παρενερά μου, διότι είχαμε πει ότι αύριο θα οπλίσω. Και ήμουν προετοιμασμένος για την αυριανή ημέρα. Πριν όμως θα επιχειρήσω να πω, όπως είπε, λόγους οικοδομής. Αν και ο δεσπότης σας προσεφώνησε όλους, σεβασμιότητα Άγιε, αδελφέ Άγιε Παναδοξίας, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σκεφτόμουν καθοδόν στη Λιτάνη. Σκεφτόμουν καθοδόν στη Λιτάνη ότι προχθές που ήμουν στο Αγρίνο και το είπα στον δεσπότη σας, στην Λιτανία ήταν πάρα πολύ κόσμος και από τις πολυκατοικίες έρχονταν πάρα πολλά άνθη. Και λέω στα δέμενα, δεν έχουν, δεν λύγουν, δεν έχουν το έθνο. Όμως μετά διεπίστωσα ότι αυτό έγινε επειδή δεν ήταν κανένα στα σπίτια του. Και είναι όλοι στην Εκκλησία και στην Λιτανία. Από εκεί προέρχεται όλο αυτό το γεγονός. Στον κύριο Δήμαρχό σας και στον κύριο Περιφερειάρχη είπα ότι ή η Γραβενιώτης είναι πολύ κατάλληλη ή ο Δήμαρχος είναι πολύ κατάλληλος. Και μου λέει το συναντφόδερο. Όλα λέει συντελούν και όλοι βοηθούν. Γιατί λέει εμείς εκλεγόμαστε από τον λαό. Είμαστε ένα κομμάτι του λαού. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μια πολύ όμορφη πόλη. Με ωραία κτίρια, με ωραίο πνευματικό πολιτιστικό κέντρο, με ωραίο δημαρχείο, με ωραιότερη Μητρόπολη, με ένα μητροπολιτικό, ωραίο μητροπολιτικό ναό. Και αυτό μας εφραίνει. Μας δημιουργεί κάποια αισθήματα να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Τα Δρεμενά, ξέρετε, είναι γνωστά από πανελλήνια και σχεδόν καθημερινά, ιδίως τον χειμώνα, σας ακούμε. Διότι μας ομιλούν για τα χιόνια σας και για τον καιρό τον βαρύ δύσκολο χειμώνα που έχετε. Αυτό μου δείχνει ακόμη ότι είστε δυνατοί άνθρωποι και μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις καιρικές συνθήκες. Αυτό έκανε και τους Δρεμενιώτες να είναι άνθρωποι του εμπορίου και συνεχεία και των γραμμάτων και των τεχνών και του πολιτισμού και να αναδειχθούν από την περιοχή σπουδαία ονόματα και πολύ μεγάλοι άνθρωποι του Πνεύματος. Χαίρομαι ακόμη γιατί βλέπω ότι ο Θεός σας επρίγησε, πλουσιομάλλοχα σας επρίγησε. Το περιβάλλον είναι ασυγκρίτως καλύτερο από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Τέτοια φυσική ομορφιά δεν υπάρχει πουθενά. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη ευλογία του Θεού να έχουμε τόσα δάση, τόσο πράσινο, τόσα νερά. Όμως η ευλογία δεν είναι μόνο σε αυτά. Είναι και στους ανθρώπους που ίζωσε ο Θεός σε αυτούς τους τόπους. Και είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σήμερα, αγαπητοί πατέρες, οι άνθρωποι μας δεν παντρεύονται. Οι άνθρωποι μας δεν κάνουν παιδιά. Και αυτοί που παντρεύονται δεν έχουν ή ένα με δύο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να έχουν όλα ερημώσει. Και να μένουν μόνο τα ωραία σπίτια, τα πετρόφτιστα, οι πολύ ωραίες εκκλησίες και τα πλακόστολα, τα οποία βλέπουμε εμείς και τα θαυμάζουμε. Αλλά χωρίς ανθρώπους δεν μπορεί να προκόψει και να ευλογηθεί ένας τόπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί και τον πολιτισμό, κρατεί και την θρησκεία, κρατεί την πίστη του, κρατεί τις παραδόσεις του, κρατεί την πατρίδα του. Βλέπετε τι γίνεται και πόσα γεγονότα είδαμε τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη Μακεδονία μας.
Δεν χρειάζεται να τα πούμε και να τα λέμε διαρκώς, γιατί τα ζούμε μέσα στο πετσί μας. Όλα αυτά μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. Όμως δεν είναι θέματα όλων των άλλων εκτός από εμάς. Γιατί αν εμείς εδραιωθούμε σωστά στον τόπο μας και στην περιοχή μας, τότε να ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να μας πουλήσει από την θέση μας. Είναι ευλογημένος ο τόπος μας και ευλογημένη η πατρίδα μας, γιατί έχει την καλύτερη πίστη, έχει την καλύτερη παράδοση. Λέω πολλές φορές και στους δικούς μας τους ιδιώτες τώρα. Σκεφτείτε ότι καμιά άλλη θρησκεία και κανένας άλλος τόπος δεν γιορτάζει και δεν τιμά την Μεγάλη Πέμπτη, την Μεγάλη Παρασκευή, που είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι. Με τους επιταφείους, με τον κόσμο να είναι όλες τις εκκλησίες. Με τις λιτανίες που κάνουν. Όπως για παράδειγμα και η σημερινή λιτανία. Με τόσους ανθρώπους και τόσο κόσμο που εμείς θαυμάζουμε όταν βλέπουμε και μας συγκινεί το γεγονός ότι και οι μητροπολίτες σας, το δεσπότη σας και οι άρχοντές σας εργάζονται και δουλεύουν για την πνευματική προκοπή του τόπου τους. Χαιρόμαστε λοιπόν για αυτό το γεγονός που είμαστε σήμερα εδώ. Χαιρόμαστε για αυτές τις πνευματικές ομορφιές οι οποίες από τον Θεό γίνονται ακόμη πολύ περισσότερες και ευλογημένες. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τους Αγίους. Τους Αγίους της Εκκλησίας οι οποίοι γίνονται ο πόλος έρξης και μας συγκεντρώνουν γύρω τους για να δοξολογήσουμε τον Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν και να τιμήσουμε ιδιαίτερα τους Αγίους μας. Εγώ χθες και προχθές ασχολήθηκα λίγο με το γεγονός της βιογραφίας του Συναξαρίου του Αγίου Αχιλλείου και είδα πόσο ευλογημένος άνθρωπος ήταν, που έζησε τον 4ο αιώνα. Έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν από αυτούς που συνέταξαν το σύμβολο της πίστεώς μας. Μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι αυτό που ψάχνουμε και ομολογούμε και στην Θεία Λειτουργία και στις βαπτίσεις και σε κάθε άλλη ευκαιρία είναι γραμμένο και έχει συνταχθεί και από τον Άγιο Αχίλλειο. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ευλογία στη ζωή μας. Το πόσο σπουδαίος και μεγάλος Άγιος ήταν, ώστε και η Λάρισα να τον έχει πολιούχο, και όπως μου είπε και ο δεσπότης σας, πολλές περιοχές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας να τον τιμούν ιδιαίτερα. Και ρώτησε και τον εαυτό μου και ψάχνοντας, λέω, μα γιατί στα Γρεβελά γιορτάζεται ο Άγιος Αχίλλειος? Μα φυσικά γιατί ήταν πολύ μεγάλος και σπουδαίος Άγιος. Αλλά πιστεύω ότι και το πέρασμά του από εδώ, όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμπίν εσύνησε τον Λείψανόπη και τον πήγε στις Πρέσπες, οπωσδήποτε θα διήλθε και από το Γρεβελά. Γι' αυτό και μόνο αυτή η παρουσία του Αγίου Αχιλλείου έδωσε την ευκαιρία στους Γρεβελιώτες να τον τιμούν όπως και σε άλλες περιοχές και να τον έχουν ως έφορο, καθώς είπε προηγουμένως ο Άγιος Παροδοξίας, και προστάτη. Και ο δεσπότης σας κατόρθωσε να έχει και να μάχει ο Κλειψάνη, ώστε ο Άγιος να είναι παρόν και ζωντανός σε αυτή την πόλη και σε αυτή την περιοχή. Αυτά λοιπόν όλα, καθώς είπαμε, κύριε Περιφερειάρχα, δεν είναι τα θαύματα τα μικρά της ζωής μας? Στον δρόμο είπαμε και λέει δεν πρέχει. Πρέχει παντού, εκτός από εδώ. Και τώρα αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν θαύματα, δηλαδή εξωπραγματικά γεγονότα πάνω από την λογική τους, κάτι θαυμαστά, κάτι δυνατά και μεγάλα. Και όμως δεν ζούμε τα πολύ μικρά και τα απλά πράγματα. Το ότι ξυπνάμε το πρωί, το ότι βλέπουμε τον ήλιο, το ότι η βροχή έρχεται και μας δροσίζει και μας ποτίζει, το ότι έχουμε την υγειά μας, το ότι περπατάμε, το ότι μεθά στην Εκκλησία και δοξολογούμε τον Θεό, το ότι κοινωνούμε και μετέχουμε τον μυστηρίο της Εκκλησίας, γεγονότα τα οποία είναι, πιστεύω, τα ωραιότερα θαύματα της ζωής μας.
Η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα που πρέπει να το ζούμε οι άνθρωποι. Το θαύμα της Αναστάσεως, που είναι το μεγαλύτερο στη ζωή της Εκκλησίας και των Χριστιανών. Ώστε ο Απόστολος Παύλος να λέγει, αδελφοί, ή Χριστός που και γίγεται ματέα η πίστη ημών. Άρα μάταιο και το κήρυγμα ημών. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, γιατί να τα λέγαμε όλα αυτά. Και γιατί να ήμασταν εδώ. Και γιατί οι άλλοι μας να μαρτύρουσαν και να δίναν τη ζωή τους. Και γιατί να κρατούσαν στερεά την πίστη τους. Μα για αυτούς τους λόγους, ότι μέσα στην ψυχή των Χριστιανών είναι αναστημένος ο ίδιος ο Θεός. Γιατί μέσα μας είναι ο Θεός ημών. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εντός ημών εστί. Αυτός λοιπόν ο αναστημένος Χριστός είναι εγκαθιδρυμένος μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός έβαλε τον εαυτό του μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όταν τον έβλασε, και το ξέρουμε πολύ καλά, τι είπε και τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού που νοήν ζωής και γέννητο ο άνθρωπος εις ψυχήν σώσα. Ο Θεός του έδωσε τα πάντα, την ύπαρξή του, την πνοή του και ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι ο άνθρωπος ένας επιγής Θεός. Κατηγόνα, το είπατε έτσι, και καθομοίωση. Κατηγόνα και καθομοίωση του Θεού. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ακόμη ότι εμείς και ζούμε και κινούμεθα μέσα στον Θεό. Δεν είναι μόνο μέσα μας ο Θεός, αλλά και εμείς ζούμε μέσα στην περιοχή της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό είναι αυτό που είμαστε άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που βλέπουμε προς τα πάνω και αυτοί που ξέρουμε να ειδούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Τώρα, για να καταλήξω, θα έλεγα και θα ρωτούσα, ποια είναι τα καθήκοντά μας, τι υποχρεώσεις έχουμε εμείς οι Χριστιανοί, πώς μπορούμε να είμαστε αυτοί που πρέπει και που ζητάει η Εκκλησία. Και αν πολλές φορές πέφτουμε, πώς θα σηκωθούμε οι άνθρωποι και θα πλησιάσουμε τον Θεό. Στο τρισάγιο που κάνουμε στα μνημόσυνα και στην κηδεία, ψάχνουμε ένα ωραίο ψάλλο που τα λέει όλα αυτά μέσα σε δύο γραμμές. Αδελφοί, προσέξτε και το ξέρετε. Τον Αγίον ο Θωρός έμπρε η γη της ζωής και πήραν παραμίσου. Έβρον κακό την οδόν για τις Μαρκανίες. Πώς θα βρούμε τον τρόπο του Θεού, με την μετάνοια. Τον Αγίον ο Θωρός τα βρήκε. Όλοι οι άλλοι τα βρήκαν. Το Άγιος Αχίλιος ο πρώτος. Εμείς πώς θα βρούμε αυτόν τον τρόπο του Θεού. Θα βρούμε την θύρα του παραδείσου για τις μετανοίες. Έτσι όπως το τονίζει και το λέει και το ακούσαμε από την Εκκλησία τις προηγούμενες μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Τριωδίου με τα ωραία παραδείγματα του Ζακχαίου, που τον γνωρίζουμε, τι έκανε. Μετάνιωσε ο Ζακχαίος και ζήτησε συγγνώμη. Ο μεγαλύτερος, να πω την λέξη και με συγχωρείτε, ο μεγαλύτερος αρχικλέσταρος εγκέρνησε την βασιλεία του Θεού. Ήταν ληστής έκανε τους άλλους ανθρώπους με τους φόρους που έβαζε. Ο τελεόνις του Ευαγγελίου, κι αυτός το είπε. Εγωνάτησε κάτω και του είπε, ο Θεός, μιλά στην κύρη του αμαρτωλών και λέει σώμα. Θεέ μου συγχώρεσε με τον αμαρτωλών και λέει σένα. Και λεήθηκε από τον Θεό και καταδικάστηκε ο Φαρισαίος που ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη και που έλεγε μόνο εγωιστικά πράγματα για τον εαυτό του και δεν είχε επίδοση της αμαρτωλότητός του για να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους, παρά ήθελε μόνο να λιμανίζεται από τους ανθρώπους. Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να μας διδάσκουν και να μας παραδειγματίζουν και να προσέχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης, ξέρετε τι ωραίο τροβάρι λέει, τι ωραίο ψάχνει λέει. Αδελφοί καθαρθόμεν, θα σε στήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε το φως της Ανάστασης. Πώς θα ψάχνουμε όταν μας λέει η Εκκλησία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέχουμε.
Και δεν έχουμε στις ψυχές μας ούτε πίστη, ούτε αγάπη, ούτε ταπείνωση, ούτε καλοσύνη. Πώς προσευχόμαστε να κοινωνήσουμε το σώμα και το όνομα του Χριστού, όταν όλες οι αμαρτίες βαρύνουν τον εαυτό μας και μας κρατούν δεμένους στην αμαρτία. Αν δεν τα αποκοιμάξουμε και αν δεν πούμε «Θεέ μου, συγχώρησε τον αμαρτωλό». Και πώς θα πούμε «Είδαμε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα του ουράνου, εύρωμε πίστην αληθεία αδιέρετον, τριάδα προσκυνούντες». Πώς θα προσκυνούμε, λέει και ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, με ανάθαρτα χείλη των Θεών. Πώς θα τον προσκυνούμε, πώς θα τον πλησιάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν και θέλω με όλη την ψυχή να ευχαριστήσω τον Δεσπότη σας που μου έδωσε την ευκαιρία και εμένα και στον Άγιο Παναξίας να επικοινωνήσουμε μαζί του και μαζί με τους πατέρες της Μητροπόλεως σας, τους βλέπω πάρα πολύ σεβαστικούς στην επομένη σταθμούς και καλωσικά. Και με όλο το ευσεβές τίμιο της Ιεράς Μητροπόλεως, με τους άνθρωπές σας, με την ανθρώπιτά τους και όλους εσάς που ήρθατε στην Εκκλησία, είμαι βέβαιος ότι κρατούμε αυτά που μας έδωσαν οι πατέρες μας. Γι' αυτό αδελφοί, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στήκεται και κρατείται τις παραδόσεις, είναι σημαντικός λόγος που πρέπει να τον έχουμε βαθιά ριζωμένο μέσα μας και να κρατούμε την πίστη μας, την παράδοσή μας, την ευλάβειά μας, την ταπείνωσή μας, τον Χριστό αναστημένο μέσα στις ψυχές μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Κύριο Θεϊθώς.